την περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Μέσα στο 2019 διαπιστώνει δήλωση συμπερασμάτων της αποστολής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη χώρα μας, η οποία όμως προχωρά και σε μία σειρά συστάσεων για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών με στόχο την άμβληση των αρνητικών κινδύνων. Υπό αυτό το πρίσμα, το προσωπικό του Διεθνέ Νομισματικού Ταμείου σημειώνει ότι οι χρηματοδοτικέ ανάγκε του Δημοσίου παραμένουν διαχειρίσιμε και καλεί τι ελληνικέ αρχέ να συνεχίσουν τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, δίνοντα ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση τη παραγωγικότητα προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμικότητα τη ανάπτυξη. Ειδικότερα, η δήλωση συμπερασμάτων προβαίνει σε μία σειρά συστάσεων, λέγοντα ότι οι προτεραιότητε πολιτική συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για την μείωση των άμεσων φόρων, την αύξηση των δημόσιων και των στοχευμένων κοινωνικών δαπανών, την επιτάχυνση τη εξυγίαση των ισολογισμών των τραπεζών, την ενίσχυση τη ελαστικότητα τη αγορά-εργασία και τη ανταγωνιστικότητα κόστου. Τα συγκεκριμένα θα μπορούσαν επίση να βοηθήσουν στην άμβληση των εντυνόμενων αρνητικών κινδύνων. Αναφορικά με την πορεία αποπληρωμή του χρέου, η αποστολή του Ταμείου διαπιστώνει πω η βιωσιμότητά του παραμένει ισχυρή σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εκτιμώντα ότι σε αυτό το διάστημα η χώρα θα επιτύχει του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων και θα Καταφέρει να προβεί στη συνολική απομείωση του εθνικού τη χρέου. Η ανακοίνωση όμω επισημαίνει ότι στην περίπτωση πραγματοποίηση σημαντικών αρνητικών κινδύνων θα χρειαστεί μια ισχυρή αντίδραση σε όρου πολιτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα. Σε σχέση με τι εξελίξει στο θέμα του κατώτατου μισθού, η αποστολή του Ταμείου εκφράζει τη γνώμη ότι οι όποιε αυξήσει θα πρέπει να είναι συμβατέ με την αύξηση τη παραγωγικότητα, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία. Η συγκεκριμένη δήλωση συμπερασμάτων είναι η πρώτη που που γίνεται στο πλαίσιο τη μεταπρογραμματική παρακολούθηση, που όπω έχουν επανειλημμένα επισημάνει οι αρχέ του Ταμείου, πρόκειται για μια προβλεπόμενη διαδικασία για τι χώρε με χρέο προ το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, που υπερβαίνει το 200% του μεριδίου του.